Θα περάσουμε τώρα στον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον κύριο Άγγελο Κότιο. Θα μας μιλήσει για το ρόλο του Πανεπιστημίου στη διάχυση της χρηματοοικονομικής γνώσης στην κοινωνία. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Άρκισον, κύριε Προπρίτανη, κύριε Πρόεδρε του Ινστιτούτου και κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου του Χρηματιστηρίου, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να εκφράσω την ευαρέσκεια όλου του Ιδρύματός μας για αυτή την πρωτοβουλία του συναδέλφου, του Νίκου του Φίλιππα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αποτελεί την αιχμή για το Πανεπιστήμιό μας, μια αιχμή εξωστρέφειας, μια αιχμή διάχυσης γνώσης, όχι μόνο στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών επιστημών, αλλά ευρύτερα της οικονομικής επιστήμης. Ενδεικτικά θα σας πω ότι προσφάτως εξέδωσε και μία σειρά από βιβλία, τα οποία προορίζονται σε μικρά παιδιά, ούτως ώστε η οικονομολογική εκπαίδευση στη χώρα μας, η οποία είναι υστερή βάναυσα, ήδη υπάρχουν ελλείμματα και στα σχολεία, δηλαδή δεν έχει προωθηθεί καθόλου και αυτό αποδεικνύεται από τον έντονο οικονομολογικό αναλφαβητισμό που κυριαρχεί στη χώρα μας σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στους πολίτες, αλλά ανάμεσα και σε εμάς τους ίδιους οικονομολόγους. Θέλω λοιπόν να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και το εύχομαι να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια στην οποία θα μας βρει όλη τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Αραγούς. Το Πανεπιστήμιο, το σύγχρονο Πανεπιστήμιο, σε όλες τις χώρες του κόσμου, έπαψε να περιορίζει τη δράση του μόνο στην παραγωγή νέων επιστημόνων, μόνο στην διδασκαλία και στη βασική έρευνα. Τα περισσότερα πανεπιστήμια του κόσμου διεξάγουν προωθημένη εφαρμοσμένη έρευνα στο πλαίσιο μια σειρά από ερευνητικών δομών που έχουν δημιουργήσει και δικτυώσαν, με αποτέλεσμα να είναι καθοριστικός ο ρόλος τους στην παραγωγή καινοτομίας, εφαρμοσμένης έρευνας, νέων προϊόντων, νέων υπηρεσιών, νέων μεθόδων και φυσικά όλα αυτά να μεταφέρονται στην οικονομία μέσω καινοτόμων και δυναμικών επιχειρηματιών και έτσι προάγεται τα νέα προϊόντα, οι νέες υπηρεσίες, η απασχόληση, η ανάπτυξη και ήδη έχουμε εισέλθει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση όπου ο ρόλος των πανεπιστημίων της γνώσης, της εφαρμοσμένης και της βασικής είναι καθοριστικός. Δυστυχώς στη χώρα μας, και εδώ έχουμε μια πρωτοτυπία, είμαστε πολύ μακριά από αυτό το υπόδειγμα το πετυχημένο άλλων χωρών και της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης και των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας και της Κίνας και τα λοιπά. Το ελληνικό πανεπιστήμιο σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς εξακολουθεί να είναι αποστηρωμένο από τις κοινωνικές διεργασίες και ειδικότερα από την οικονομία. Στην Ελλάδα θεωρείται κλισέ το πανεπιστήμιο να αναπτύξει κοινές δράσεις με επιχειρήσεις προκειμένου να προαχθεί εφαρμοσμένη έρευνα στοχευμένη στην παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Θεωρείται και από δικούς μας συναδέλφους, όχι στο πανεπιστήμιο μας θα έλεγα, εκεί θα κάνω τη διαφοροποίηση, θεωρείται σε πολλά πανεπιστήμια ότι είναι κάτι μεμπτό η πανεπιστημιακή να συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις. Βέβαια, εδώ δεν υστερεί και ο νομοθέτης, έρχεται και το επικυρώνει αυτό. Έχουμε δεκάδες θεσμικά εμπόδια, απαγορεύσεις, οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε δράση. Ξέρετε, αν πάω να κάνω μια διάλεξη σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, σε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στην Ελλάδα, απολύομαι με την άλλη μέρα. Αν πάω να εργαστώ, να γίνω μέλος διοικητικού συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρείας, απολύομαι. Στη Γερμανία, όπου έζησα πολλά χρόνια, δεν υπάρχει εταιρεία, δημόσια πανεπιστήμια και τα γερμανικά, δεν υπάρχει εταιρεία που στο διοικητικό συμβούλιο να μην είναι 2-3 εξειδικευμένοι καθηγητές πανεπιστημίου. Στη χώρα μας η επιχειρηματικότητα απαγορεύεται στα πανεπιστήμια και εμείς που την προωθούμε στο δικό μας πανεπιστήμιο και άλλα φυσικά, το κάνουμε με μεγάλη, μεγάλη προσπάθεια και υπερπηδώντας πάρα πολλά εμπόδια. Εδώ λοιπόν θέλουμε και εμείς να αλλάξουμε την νοοτροπία ήδη η πανεπιστημιακή, να βγούμε στην κοινωνία και η οικονομία, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να μας επιτρέψει να έρθουμε σε σύζευξη με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, με την επιχειρηματικότητα, ούτως ώστε να προάγουμε και εμείς την οικονομία της χώρας μας. Δεν μπορεί το καλύτερο, σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε έτσι να περιαυτολογήσω, τουλάχιστον τυπικός ορθό, το πιο αναπτυγμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, που είναι στα ΙΕ και στα ΤΕΙ, Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, σε λίγο δεν θα έχουμε ΤΕΙ, όλο αυτό το δυναμικό να είναι εκτός παραγωγικής διαδικασίας.
Μόνο στη χώρα μας συμβαίνει αυτό και εδώ δεν μου επιτρέψετε να είμαι επικριτικός. Στο Πανεπιστήμιο μας τώρα προσπαθούμε να καινοτομήσουμε. Είμαστε, θεωρώ, ένα μεσαίο μάλλον, αλλά πολύ εξωστρεφές Πανεπιστήμιο με έντονη διεθνοποίηση και πολλές δικτυώσεις, τις οποίες τις έχουμε καλλιεργήσει εδώ και πολλά χρόνια και προσπαθούμε με νέες πρωτοβουλίες να τις αυξήσουμε. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι συμμετέχουμε με την πόλη του Πειραιάς στην πρωτοβουλία για το Blue Growth που έχει ο Πειραιάς για τη γαλάζια ανάπτυξη. Συμμετέχουμε στην Όχια του Πειραιά, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Έχουμε τη δική μας μονάδα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Έχουμε μαθήματα επιχειρηματικότητας σε όλα τα τμήματα. Εγώ προέρχομαι από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, αλλά οι φοιτητές μας και οι δικοί μας διδάσκονται μαθήματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Έχουμε αναπτύξει μια σειρά από σχέσεις με προγραμματικές συμφωνίες ή ακόμα άτυπα με μια σειρά από επαγγελματικούς φορείς, όπως είναι ο ΣΕΤΕ, όπως είναι η ΕΤΑ, όπως είναι τα επιμελητήρια του Πειραιά, όπως είναι διάφορες άλλες ενώσεις, όπως είναι οι τράπεζες, τα χρηματιστηριακές, οι ασφαλιστικές εταιρείες κτλ. Και αυτό διότι ο Πειραιάς είναι ένα πανεπιστήμιο που προάγει τις επιστήμες των υπηρεσιών, του τομέα των υπηρεσιών της οικονομίας. Τράπεζες, ασφάλειας, ναυτιλία, management και βέβαια τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Συνολικά τις ψηφιακές τεχνολογίες με δύο τμήματα που είναι στην αιχμή αυτού του τομέα. Φιλοδοξία μας είναι να συνεχίσουμε αυτές τις δικτυώσεις με το παραγωγικό με το τμήμα της ευρύτερης περιοχής, της Μητροπολιτικής περιοχής του Πειραιά και των Ίσων, κοιτάζοντας προς τη γαλάζια ανάπτυξη, δημιουργώντας ένα Innovation Hub. Είμαστε στο σχεδιασμό αυτή τη στιγμή να υλοποιήσουμε ένα Innovation Hub κατά το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως το Ισραήλ έχει πάρα πολύ επιτυχημένα παραδείγματα, και να δώσουμε έμφαση στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, γενικά των έξυπνων τεχνολογιών και της θαλάσσης και την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της οικονομίας που αφορούν τη θάλασσα. Πειραιάς είναι λιμάνι πύλη της Ελλάδος και στόχος μας είναι να ασχοληθούμε με έρευνα εφαρμοσμένη, προσανατολισμένη στο θαλάσσιο χώρο στην Ελλάδα, ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος εξάλλου από τη στεριά. Όσο αφορά τώρα στον οικονομικό αλφαβητισμό, χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό ή την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, εδώ είναι περιττό να πω ότι είναι εμπεριέχεται στα προγράμματα σπουδών μας. Δεν υπάρχει τμήμα που να μην διδάσκονται χρηματοοικονομικές επιστήμες, ακόμα και στα τμήματα πληροφορικής και ψηφιακών συστημάτων, τα οποία έχουν μια πολυτεχνική κατεύθυνση, και εκεί ακόμα προσφέρουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να εκπαιδευτούν σε χρηματοοικονομικές επιστήμες, αλλά και σε τομείς όπως είναι επιχειρηματικότητα. Αλλά αυτό δεν αρκεί να εκπαιδεύουμε μόνο τους φοιτητές μας, να συμβάλλουμε μόνο στην καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού μόνο μέσα στο Ίδρυμα. Θα κάναμε αυτό που κατηγόρησαμε όσο ξεκίνησαμε, αυτό που αρνηθήκαμε, ότι το Πανεπιστήμιο δεν πρέπει να είναι αποστηρωμένο. Άρα, φιλοδοξία μας είναι να βγούμε στην κοινωνία. Ήδη εφαρμόζουμε μια σειρά από δράσεις. Π.χ. έχουμε μια σειρά από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις έδρες Jean Monnet που συμβάλλουμε καθοριστικά στην εκπαίδευση γύρω από την Ευρώπη. Οργώνουμε την Ελλάδα, έχουμε ένα δίκτυο τεράστιο με σχολεία, λύκεια κτλ. Έχουμε τους αμπάσαδους, τους καθηγητές στα σχολεία και τους δασκάλους και προάγουμε την ευρωπαϊκή ιδέα και τη γνώση γύρω από την Ευρώπη. Διότι η έλλειψη γνώση στην Ευρώπη αφήνει μεγάλα περιθώρια δράσης στους λαϊκιστές των τελευταίων ετών. Επίσης, εφαρμόζουμε κάθε χρόνο ένα πρότυπο καινοτόμο, μια προσομοίωση που λέγεται Europass. Έρχονται εκατοντάδες παιδιά από όλη την Ελλάδα και εκπαιδεύονται στις εργασίες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι προετοιμάζουμε νέα στελέχη για διαπραγματεύσεις και τα λοιπά, για διαμεσολαβήσεις και όλα αυτά. Εξοικειώνονται με το διάλογο και την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Μία ενότητα δεν αφορά τα χρηματοοικονομικά και ειδικότερα την Ευρωζώνη και τα προβλήματά της. Επίσης, ο συνάδελφος ο κ. Φίλιππας έχει διοργανώσει πάρα πολλές ημερίδες, στις οποίες συμμετέχουν και άλλοι συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο σε διάφορα μέρη της χώρας, ούτως ώστε να έχουμε μια διάχυση των γνώσεων. Υπάρχουν μια σειρά παραδείγματα, δεν θα ήθελα να σας κουράσω όμως. Έχουμε επιτυχημένες πρακτικές. Πάντοτε δεν πρέπει να ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Υπάρχουν επιτυχημένες πρακτικές σε άλλες χώρες όσον αφορά την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.
Για παράδειγμα, το New York City University έχει αναπτύξει σπουδαίες δράσεις και έχει δημιουργήσει μάλιστα μια ιστοσελίδα αφιερωμένη στην παροχή των κρίσιμων πληροφοριών που χρειάζονται για να ενημερώνονται οι φοιτητές σε διάφορα χρηματοοικονομικά θέματα, ώστε να δημιουργούνται υπεύθυνοι πολίτες και οικονομικώς δρόντες. Οι δράσεις που υλοποιεί το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο περιλαμβάνουν εξειδικευμένα εργαστήρια, ημερίδες για επαγγελματικό προσανατολισμό σε χώρους του πανεπιστημίου, ούτως ώστε να μπορούν να κατανοούν οι φοιτητές βασικά θέματα χρηματοοικονομικής, όπως είναι η ορθολογική οικονομική διαχείριση, η διαχείριση των χρεών και η πιστοληπτική ικανότητα και πολλά άλλα θέματα με διαδραστικά μαθήματα, τα οποία βοηθούν βήμα-βήμα στην εμπέδωση του οικονομικού προγραμματισμού. Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης διεξάγονται ελεύθερα σεμινάρια χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού που χρηματοδοτούνται από. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα υποτροφιών, το Matthew Goldstein, το οποίο είναι ένα επιπλέον διαθέσιμο εργαλείο πρόθεσης χρηματοοικονομικής γνώσης που επιδιώκει να υποστηρίξει το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο του Warwick έχει ένα εδώ και 30 χρόνια, το οποίο αποτελεί κέντρο εξειδικευμένης εκπαίδευσης φοιτητών και μαθητών σε διάφορα πλαίσια, με έμφαση στο να επιτρέπουν στους ενήλικες μαθητές να επιτύχουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους, με πρόσβαση σε μία σειρά από προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης του Warwick, ανεξάρτητα από το μαθησιακό τους υπόβαθρο. Μέσα από διεθνείς συνεργασίες υλοποιεί το πρόγραμμα Employ, προάγοντας τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας μετάβασης στην αγορά εργασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών και πολλές άλλες δράσεις με τις οποίες δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Το Πανεπιστήμιο George Washington έχει ιδρύσει το 2011 το Παγκόσμιο Κέντρο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, το οποίο αποτελεί ίσως το κορυφαίο κέντρο χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στον κόσμο. Μέσω της διάθεσης υποτροφιών και της έρευνας, εκπαίδευσης και των υπηρεσιών, το κέντρο, με συνεργασία σε όλες τις ΗΠΑ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, προσπαθεί να προωθήσει το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, καθώς και να σημειώσουμε ότι λόγω της θέσης του, της χωροθέτησης του, το συγκεκριμένο κέντρο αποτελεί και ένα think tank το οποίο έχει σημαντική επιρροή στη λήψη αποφάσεων στην Ουάσιγκτον. Το Πανεπιστήμιο μας ενδεικτικά επίσης αναφέρω ότι στις 7 Φεβρουαρίου αυτού του έτους υπέγραψε μια συμφωνία προγραμματική συνεργασίας με το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο του George Washington, μια συνεργασία για την ανταλλαγή φοιτητών, διδασκόντων, για κοινές έρευνες και κοινές υποδομές έρευνες και μεταξύ άλλων φυσικά αναμένουμε να ανταλλάξουμε τις τεχνογνωσίες μας. Και ο κ. Φίλιππας καλείται λοιπόν να προσφέρει και αυτός, διότι έχουμε και εμείς να δώσουμε στους ξένους, δεν είμαστε μόνο εισαγωγής νέας γνώσης και τεχνογνωσίας, και να υιοθετήσουμε ασφαλώς κάποιες από τις δικές τους πετυχημένες πρακτικές. Κυρίες και κύριοι, η βελτίωση στο επίπεδο των χρηματοοικονομικών και εν γέννη των οικονομικών γνώσεων των πολιτών δεν είναι ένα σχήμα λόγου, δεν είναι μια άσκηση πνευματική άνευ ουσίας. Έχει μεγάλη ουσία διότι συμβάλλει. Η βελτίωση του οικονομικού αλφαβητισμού και των γνώσεων, των οικονομολογικών, συμβάλλει στη βελτίωση της λήψης των οικονομικών αποφάσεων των οικοκυριών, των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνεπώς στη συνολική αποδοτικότητα της οικονομίας. Συμβάλλει στη μείωση της δυνατότητας χειραγώγησης των πολιτών και έτσι στην αποφυγή αγελέας συμπεριφοράς, που είναι μία από τις βασικές αιτίες των χρηματοοικονομικών φουσκών και κρίσεων. Συμβάλλει στην άμβληση της ασυμμετρίας στην πληροφόρηση που συχνά παρατηρείται στη σύνεψη συμβάσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Συμβάλλει στον περιορισμό της δυνατότητας διάχυσης λαϊκίστικων οικονομικών πολιτικών υποσχέσεων και στρατηγικών αποδοεπομπαίου τράγου, όπου συχνά πολιτικοί επιδιώκουν, παρόντες εξαιρούνται, επιδιώκουν να αποδώσουν τα αίτια μιας δικής τους αποτυχημένης πολιτικής σε διεθνείς οργανισμούς, στις ηλιακές κοιλίδες ή σε οτιδήποτε άλλο, αλλά εκτός της δικής τους δράσης. Κοινώς, αν μου επιτρέπετε λαϊκιστή να το πω επιτολή στους φοιτητές, όποιος ξέρει γράμματα δεν πιάνεται κορόιδο. Έτσι. Λοιπόν, συνολικά ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός βελτιώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο και κατά συνέπεια τη λειτουργία της όλης οικονομίας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Πανεπιστήμιο μας θα διευρύνει και θα εντείνει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και θα πλαισιωθεί ο κ. Φίλιππας με όλους τους αναγκαίους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που χρειάζεται η προσπάθεια αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.